Λοιπόν, έχω έρθει σε ένα πάρα πολύ γνωστό τοπίο, τον τοπίο του Κυριάννη. Έχει πάρα πολύ καλά κρασιά. Πάμε να δούμε. Εδώ είναι οι απελώνες του. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα δείξουμε πως κλαδεύουμε έναν αμπελώνα. Βρισκόμαστε σε έναν αμπελώνα τοπικής ποικιλίας, ξινόμαυρο Naoussas. Ένα πάρα πολύ δυνατό κρασί κόκκινο. Κλάδεμα ενός αμπελώνα είναι από τις πιο εύκολες δουλειές που υπάρχουν στις καλλιέργειες. Βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση του κλαδέματος του αμπελώνα μας. Η πρώτη φάση είναι να κόψουμε στη μέση τα κλαδιά, ώστε να έχουμε λιγότερη δουλειά για την δεύτερη φάση. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο καρποφόρα, ας το πούμε, κλαδιά. Θα αφαιρέσουμε το ένα. Συνήθως εδώ αυτό με το τακούνι είναι ο παλιός, το παλιό κλαδί, ας το πούμε, και αυτός είναι ο καινούριος. Θα αφαιρέσουμε το ένα από τους δύο, πάντα αφαιρούμε το παλιό, και θα κόψουμε, θα τριμάρουμε λίγο το κλαδί, και αυτά εδώ είναι τα δύο καρποφόρα μάτια, τα οποία θα μας δώσουν τα αμπέλια της νέας χρονιάς. Θέλει λίγο προσοχή εδώ στο κόψιμο του παλιού με του νέου, γιατί υπάρχει περίπτωση να χαλάσει κιόλας, να χαλάσουμε. Κάποια αφήνουν και κάποια παραπάνω μάτια για σιγουριά. Εγώ αφήνω δύο, αυτά που πρέπει. Επειδή βρισκόμαστε σε ύψωμα και από εδώ μετά ξεκινάει το βουνό, δύσκολα παγώνει το αμπέλι.
ξινόμαυρο naoussa να πούμε ότι κάνει εξαιρετική ποιότητα τσίπουρο. Πλέον το τσίπουρο, γενικά τα αποστάγματα, αρχίζουν και μπαίνουν στον γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδος, όπου γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και εδώ στην naoussa. Αλλά εντάξει, οι κορυφαίοι νομίζω ότι είναι οι Βολιώτες. Πέρα μου έχει μια ταβέρνα, ένα μικρό ταβερνάκι εδώ στην περιοχή της naoussas, το οποίο σερβίρει και τσίπουρο, το οποίο το φτιάχνουμε εμείς ήδη από αυτόν τον αμπελώνα που έρχεται το τσίπουρο, το φτιάχνουμε, το οποίο το βράζουμε εμείς στους βαθμούς που θέλουμε, με γλυκάνισο πολύ καλής ποιότητας, ελληνικό. Γενικά αν είστε λάτρες του τσίπουρου, αξίζει να δοκιμάσετε από ξινόμαυρο naoussa. Θα μείνετε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την πλούσια γεύση που θα σας χάρισει. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και προσοχή στον δρόμο. Ποτέ δεν συνδυάζεται το αλκοόλ με την οδήγηση.